Θέλω να καλημερίσω και να καλωσορίσω στην εκπομπή τον κύριο Δημήτρη Κοπαράνη, το γνωστό δημοσιογράφο, ο οποίος ασχολείται και με τη γαστρονομία όμως. Έτσι, καλημέρα κύριε Κοπαράνη. Καλημέρα, τι κάνετε? Είμαστε πολύ καλά και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε στην εκπομπή. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί νομίζω ότι είστε ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να μιλήσουμε για food porn. Ούψ, και συγγνώμη δηλαδή τώρα, αλλά αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου σας, του καινούργιου σας βιβλίου, σωστά? Ακριβώς. Λοιπόν, θα ήθελα πρώτα δύο λόγια για αυτό το βιβλίο και να μου πείτε τι ήταν αυτό που σας οδήγησε στη συγγραφή του. Είναι ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε εδώ και πριν, έχει κάπου ένα μήνα τώρα. Mm-hmm. Όλο αυτό η ιστορία ξεκίνησε από ένα πράγμα το οποίο μου συνέβη, τέλος πάντων. Και είναι ότι πριν από 7 περίπου χρόνια, και τελείως τυχαία, έκανα το πρώτο food viral, δηλαδή έκανα με ένα φαγητό, ένα πιάτο, το οποίο έγινε αρχικά διάσημο στο ίντερνετ και μετά έγινε γνωστό ως φαγητό. Ήταν το μπουγατάν, ήταν μια μίξη ενός κουρασάν με την μπουγάτσα. Και ήταν ένα πράγμα το οποίο ξεκίνησε το 2014. Τώρα το φαίνεται αρκετά παλιό σε σχέση με τα χρόνια που ζούμε, αλλά ήταν τότε. Ήταν βασικά το πρώτο food viral, έτσι, αυτό να το πούμε. Ακριβώς. Γιατί πραγματικά τότε είχε κάνει χαμό το γνωστό πια σε όλους μπουγατσάν. Αυτή, και ήταν μια αποκλειστικά δική σας έμπνευση, σωστά? Ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε σαν ένα αστείο, αλλά τελικά δημιουργήθηκε ένα προϊόν, το οποίο ήταν πραγματικό προϊόν, το οποίο μπορείς κανείς να το φάει. Φανταστείτε ότι μέσα σε ένα διάστημα, ξέρω, 7 ετών, έδωσε 17 ακόμα καταστήματα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Οπότε ήταν εντυπωσιακό πως ένα πράγμα το οποίο ήταν ψηφιακό, ήταν μια ιδέα δηλαδή, μεταδόθηκε από άνθρωπο σε άνθρωπο, έγινε προϊόν και μετά έγινε ένα επιχειρηματικό αντικείμενο. Και αυτή ήταν, ας πούμε, αυτό ήταν το εφαλτήριο, θα λέγαμε, και για το βιβλίο σας που κυκλοφόρησε πριν ένα μήνα. Εκείνη τη χρονιά, λοιπόν, εγώ το 2014, επίσης, αποφάσισα να σπουδάσω δημοσιογραφία. Mm-hmm. Οπότε, φανταστείτε ότι όλο αυτό την έκρηξη, τέλος πάντων, της ιστορίας, εγώ την έζησα και την βίωσα όταν άρχισα να σπουδάζω δημοσιογραφία, που άνοιξε μπροστά μου ένας τελείως άλλος κόσμος. Και ήθελα να εξηγήσω όλα τα πράγματα τα οποία γινόταν στα media, και στα social media, με ένα πιο ακαδημαϊκό τρόπο. Οπότε στο τέλος των σπουδών μου αποφάσισα να κάνω μια εργασία για να δω λίγο το θέμα αυτό λίγο πιο ακαδημαϊκά. Η εργασία αυτή ήταν η βάση του βιβλίου. Και στη συνέχεια πρόσθεσα κάποια στοιχεία, έκανα ένα εγχειρίδιο το οποίο αφορά επαγγελματίες του χώρου, δηλαδή δημοσιογράφους, ανθρώπους που ασχολούνται με την επικοινωνία του φαγητού, ανθρώπους που έχουν εστιατόρια, που θέλουν να επενδύσουν στο φαγητό, αλλά και αυτούς που δουλεύουν, δηλαδή μάγειρες, κάνουν τα μενού, mm-hmm. όλους δηλαδή που όσοι ασχολούνται με το φαγητό, είτε το πραγματικό φαγητό ως φαγητό, δηλαδή σε εστιατόριο, είτε το φαγητό σαν εργαλείο επικοινωνίας. Και βέβαια θα πρέπει να πω και εδώ, ναι, και βέβαια θα πρέπει να πω σε αυτό το σημείο, αν και εσείς είστε αρκετά σεμνός και δεν θέλετε να αναφερθούμε σε όλο αυτό, αλλά νιώθω υποχρέωση να το πω ότι ο κ. Κοπαράνης ήταν ένας από τους πρώτους food bloggers της χώρας και ότι έχετε μαγειρέψει επαγγελματικά εδώ και μια δεκαετία, έτσι, σε πολύ σπουδαία εστιατόρια. Απλά τώρα όλο αυτό το έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη και νομίζω ότι περισσότερο θέλουμε να δώσουμε σημασία, ή τουλάχιστον μέσα από το βιβλίο, εγώ αυτό καταλαβαίνω, θέλουμε να δώσουμε σημασία και στην άλλη πλευρά του φαγητού και την πιο ψηφιακή, αν μου επιτρέπετε έτσι η έκφραση. Ναι, κοιτάξτε, εγώ στην κουζίνα βρέθηκα τυχαία. Δηλαδή, βρέθηκα τυχαία. Όταν κάποιος είναι, όντως είχα τα πρώτα food blog τότε στην Ελλάδα. Μην φανταστείτε ότι το 2007 μπορεί να είχα και, ξέρω εγώ,
600.000 επισκέψεις το μήνα, οπότε αν κάνεις τη διαίρεση βγαίνει αρκετά μεγάλο νούμερο. Φανταστείτε ότι το 7 ή το 8 ή το 9 δεν είχαμε τις φορητές συσκευές που μπαίναμε, έπρεπε να κάτσεις σπίτι σου στο desktop και να μπεις από εκεί να διαβάσεις. Έτσι ακριβώς. Αλλά είμαστε και πολύ λίγοι τότε αυτοί που γράφαμε. Είμαστε, ξέρω, δεν ξέρω, μπορώ να σκεφτώ στην Ελλάδα μόνο ίσως την Ιωάννα. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον άλλο στην Ελλάδα τότε, τόσο παλιά. Τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρει πάντα το φαγητό σου φαγητό, με ενδιαφέρει πάντα ο πολιτισμός του φαγητού, γιατί τρώμε, κάτω από ποιες συνθήκες. Οπότε αυτό ήθελα πάντα να διερευνήσω, αν και δεν το ήξερα. Τώρα, το φαγητό, η μαγειρική προέκυψε στη ζωή μου αργότερα. Δηλαδή, κάποιος θεώρησε ότι μπορώ να το κάνω και το έκανα. Καλά, και όπως φάνηκε. Και από το χώρο αυτό. Ναι, και όπως φάνηκε πάντως στην πορεία, το κάνατε εξαιρετικά. Τώρα, εγώ θα γυρίσω λιγάκι σε αυτή σας την αίσθηση, κύριε Κοπαράνη, στο γιατί τρώμε και αν θέλετε, θα κρατήσω και αυτό που μας είπατε νωρίτερα, τον πολιτισμό του φαγητού. Λοιπόν, οι Έλληνες φημιζόμαστε, να το πω έτσι πολύ απλά και λαϊκά, ότι είμαστε καλοφαγάδες, έτσι. Και ότι η μεσογειακή διατροφή είναι αυτή που μας χαρακτηρίζει. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, βλέπετε αλλαγές στην τελευταία δεκαετία τουλάχιστον, στον τρόπο που συνυπάρχει ο Έλληνας με το φαγητό, για να το πω έτσι κομψά? Ναι, βλέπω τεράστιες αλλαγές. Δηλαδή, φανταστείτε, όταν ξεκίνησε όλο αυτό το 2007, τότε ήταν της μόδας αυτά τα πολυτελή εστιατόρια. Το 2007 περίπου ξεκίνησε και η νέα ελληνική κουζίνα, που όπως θα δείτε και μέσα στο βιβλίο, εγώ πιστεύω τελικά δεν ξέρω καν αν υπήρξε ποτέ η νέα ελληνική κουζίνα. Δηλαδή, αν και αυτό ήταν ένα δημιούργημα, ένα μιμίδιο, ένα δημιούργημα των μέσων, για να δώσουν ένα όνομα στο το οποίο ζούσαμε τότε ως εστιατορική σκηνή. Πρώτα απ' όλα, να φανταστείτε ότι όλα αυτά τα οποία λέμε για το φαγητό δεν τα κουβεντιέσαι με καν αν δεν υπήρχαν τα μέσα. Δηλαδή, πριν το Instagram ή πριν τα social media, υπήρχαν τα περιοδικά γαστρονομίας. Τότε, στο 2007, τα περιοδικά αυτά δεν γράφανε για το καθημερινό φαγητό. Γράφανε για τα ακριβά εστιατόρια, για τους 2, 3, 5, 10 σεφ που υπήρχαν στην Ελλάδα. Θέλανε να δώσουν στο φαγητό μια αξία που ήταν πάνω από αυτό, μια οικονομική αξία. Οπότε αυτό που έκαναν τα social media και το internet ήταν να δώσουν την απόλυτη δημοκρατία. Δηλαδή, ξαφνικά εκεί που λέγαμε για τον διάσημο σεφ, λέγαμε για την καλύτερη τυρόπιτα της πόλης. Λέγαμε για τα καλύτερα σουβλάκια. Οπότε ξαφνικά έπεσε όλο αυτό το πράγμα που θα κάνω σε κάτι πολύ προσιτό και κάτι πολύ κατανοητό. Μπήκαν στο παιχνίδι πολλά νέα παιδιά, μπήκαν νέες απόψεις και έγινε όλο ένα πράγμα το οποίο μπορούσε να το απολαύσει ο καθένας. Γι' αυτό και θα δείτε άλλωστε ότι από ένα σημείο και μετά, δηλαδή μετά το 10-11, δεν ανοίγανε πλέον εστιατόρια με κάποιον γνωστό σεφ ή με κάποιον υψηλή γαστρονομία. Ανοίγουν εστιατόρια τα οποία είναι street food, δηλαδή φαγητό γρήγορο, φθηνό, και συνήθως τα εστιατόρια που τα οποία ανοίγουν είναι εστιατόρια με ένα είδος, δηλαδή ανοίγουν, ξέρω εγώ, μπέργκερ, ανοίγουν ντόνατς, ανοίγουν πίτσα, ανοίγουν σουβλάκια. Ναι, οπότε, μάλλον κάτι πιο προσιτό, αυτό εννοείται, έτσι, στο ευρύ κοινό. Και αυτό. Ναι. Αλλά η ουσία του street food για μένα δεν είναι μόνο ότι είναι μόνο το προσιτό, είναι ότι το απογυμνώνει από τα περιτά. Δηλαδή δεν έχει τη διακόσμηση, δεν έχει τη διαφήμιση, δεν έχει τα ακριβά το ντεκόρ, δεν είναι όλα αυτά και μένει μόνο η καθαρή ουσία του φαγητού, που είναι απόλαυση του φαγητού. Οπότε νομίζω πως σίγουρα κέρδισε και ο καταναλωτής και το φαγητό κέρδισε την ιστορία αυτή. Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Και θα μείνω επίσης και στον όρο απόλαυση για το φαγητό, γιατί κακά τα ψέματα, πέρα από το κομμάτι που έχει να κάνει με την επιβίωσή μας, το φαγητό σίγουρα είναι μια απόλαυση. Να σας ρωτήσω όμως, αν πέρα από απόλαυση, το φαγητό μπορεί να γίνει και ένα πολύ καλό φάρμακο, και μιλάω για την τάση των τελευταίων ετών να γυρίσουμε στο βεγκανισμό. Τι έχετε να σχολιάσετε πάνω σε αυτό, κύριε Κοπαράνη? Ναι, κοιτάξτε, πάλι το ότι το φαγητό είναι απόλαυση, πάλι και αυτό είναι μια παγίδα. Δηλαδή, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι οι Έλληνες δείχνουν όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στον κόσμο. Και στην Ελλάδα, αν μιλάμε για την Ελλάδα, οι έρευνες δείχνουν, ειδικά σε νεαρές ηλικίες, στα παιδιά κάτω των 15, ότι υπάρχει αύξηση στην παχυσαρκία, στα προβλήματα.
Οπότε, δηλαδή, ότι δεν πρέπει να. Το φαγητό μπορεί να είναι μια απόλαυση, δεν πρέπει να παραδεινόμαστε χωρίς όρους στο οτιδήποτε μπορεί να μας φαίνεται λιμπιστερό. Δηλαδή, βλέπω κάποια πράγματα που κυκλοφορούν και μπορεί να φτάνουν τα παιδιά και μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, τυχαία επιλογή τώρα προϊόντος. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ένα ντόνατ ή ένα πράγμα, τέλος πάντων, που πάνω να έχει πραλίνες και ζαχαρωτά και κουφέτες και κουφέτα. Δηλαδή, πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτούμε λίγο όλα αυτά που τρώμε, πόσο καλό μας κάνουν και αν μας κάνουν καλό. Βέβαια, πάντα τα πράγματα τα οποία αφορούν τον κόσμο, υπάρχει ένα δίπολο. Δηλαδή, πάντα καμιά Μαντόνα δεν έχει νόημα αν δεν υπάρχει Cindy Lauper, δεν υπάρχει Britney Spears. Πάντα δείτε ακόμα και. Ναι, δηλαδή, πάντα και στην ελληνική δισκογραφία έχει δημιουργηθεί ένα δίπολο με δύο καλλιτέχνηδες, οι οποίες ανάθεμα και αν ποτέ είχαν μαλώσει, αλλά και όμως πάντα υπήρχε, πρέπει να απορροφήσει με μία ή με την άλλη. Με τις ομάδες. Είμαστε αθλητικό ραδιόφωνο, πάντα υπάρχει. Αυτή η κόντρα. Οπότε μετά την απόλυτη απόλαυση βρέθηκε η απόλυτη υγεία, ο βιγανισμός. Για μένα η ουσία του βιγανισμού δεν είναι το τόσο το τι τρώμε. Για μένα είναι πολιτικό κίνημα, δηλαδή ότι κάποια στιγμή αυτό που τρώμε αφορά και τον πλανήτη, αφορά και την οικονομία, αφορά και την υγεία μας. Και θα δείτε ότι πάλι σύμφωνα με τις έρευνες, γιατί και αυτά που λέω και αυτά που γράφουμε στο βιβλίο δεν είναι κομμάτια της φαντασίας μου, θα δείχνουν ότι σχετικά με το βιγανισμό, ότι είναι πράγμα το οποίο έχει σχέση με το περιβάλλον, την οικονομία και την πολιτική. Δηλαδή, οι άνθρωποι παίρνουν μια πολιτική, με την ευρύτερη έννοια, τοποθέτηση, που την εκφράζουν και με το φαγητό τους. Οπότε εγώ είμαι πολύ υπέρ στο να. Η τροφή σου να είναι μια πολιτική τοποθέτηση. Γιατί η διατροφή είναι η κατανάλωση στην ουσία της. Θα συμφωνήσω μαζί σας και να προσθέσω ότι και αν θέλετε και η τάση του μινιμαλισμού είναι μέσα, ανήκει μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι έτσι όπως το περιγράψατε. Ναι, για μένα είναι, ναι. Ναι. Να δούμε δηλαδή πώς μπορούμε κι εμείς, ο καθένας από το δικό του μετερίζει και με το δικό του τρόπο, έτσι να υψώσουμε, αν θέλετε, την πολιτική μας φωνή, ακόμα και μέσα από αυτά που τρώμε και το πώς συμπεριφερόμαστε. Οι συνταγές σας που κυκλοφορούν, ειδικά που είναι πολύ δημοφιλείς στο ίντερνετ ή στην τηλεόραση, θα διέβλεπα ένα σεφ χθες το απόγευμα στην τηλεόραση, μπορεί να και επανάληψη, που έκανε μία τούρτα και μετά έβαζε μέσα κομματάκια σοκολάτα και από πάνω έβαζε buttercream και από πάνω έβαζε κερασάκια και από πάνω έτριβε σοκολάτα. Δεν ξέρω καν. Η ουσιαστική ζαχαροπλαστική και η ελληνική ζαχαροπλαστική και η γαλλική ζαχαροπλαστική είναι με πέντε υλικά. Δηλαδή είναι με το βούτυρο, με τη ζάχαρη, με ένα φρούτο. Αυτή η υπερβολή παρουσιάστηκε αργότερα. Και δυστυχώς ήταν φαινόμενο από τα social media, δηλαδή από τα βίντεο που ξεκίνησε αυτό. Εντάξει, ελπίζουμε να αλλάξει κάποια στιγμή. Λοιπόν, και αφού έχουμε στη γραμμή μας τώρα έναν άνθρωπο που μέσα από το δημοσιογραφικό του ταλέντο έχει συνδυάσει και τη γαστρονομία, θα ρωτήσω μία ερώτηση οδεύοντας και προς το τέλος της κουβέντας μας. Υπάρχει κάποια γεύση που σας θυμίζει Θεσσαλονίκη, έτσι που μπορεί να την ακούσουν οι ακροατές μας και να πούμε ότι ναι, βρε παιδί μου, αυτό θυμίζει Θεσσαλονίκη? Ναι, αυτή είναι μια πολλή ερώτηση. Βασικά αυτό που λέω πάντα είναι ότι τίποτα δεν μπορεί να σου θυμίζει κάτι αν δεν το έχεις ζήσει. Οπότε στον καθένα δεν ξέρω τι μπορεί να θυμίζει η Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι ότι σε κάποιους μπορεί που έχουν ζήσει ως φοιτητές εδώ μπορεί να θυμούνται, ξέρω εγώ, εκείνα τα κουλούδια της Θεσσαλονίκης που τρώγαμε τη δεκαετία του 90 από το φούρνο μόλις βγαίνοντας που ήταν πίσω από την Καμάρα. Για τα παιδιά τα οποία είναι νεότερα σε ηλικία και ήταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, στη Θεσσαλονίκη καθηγητές πριν 10 χρόνια, μπορεί να θυμούνται και τον Μπουγατάνη, δεν ξέρω τι. Για μένα πάντα η Θεσσαλονίκη έχει μια γεύση που είναι λίγο έτσι ανατολίτικη. Εγώ στη Θεσσαλονίκη καθηγητής δοκίμασα τα πρώτα ethnic φαγητά, είτε ήταν φαλάφελ, είτε ήταν ασιατικά, κινέζικα, ινδικά. Και για μένα πάντα η Θεσσαλονίκη είναι γλυκό. Ίσως γιατί, όχι τώρα πια, αλλά παλιότερα έτρωγα πάρα πολύ γλυκά, πάρα πολλά γλυκά. Δηλαδή πάντα ήταν γλυκά, δηλαδή ήταν τα γλυκά του Χατζή, ή τα γλυκά αυτής της φιλοσοφίας, τα ανατολίτικα γλυκά. Ήταν τα σιροπιαστά,
ήταν τα τρίγωνα. Για μένα πάντα αυτό ήταν η Θεσσαλονίκη. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, με μια γλυκιά επίγευση νομίζω θα κλείσουμε αυτή την κουβέντα και θέλω να ξαναγυρίσουμε στο βιβλίο σας, το Food Porn, το οποίο έχει κυκλοφορήσει εδώ και ένα μήνα και να πούμε, κύριε Κοπαράνη, ότι σήμερα μέσα από την εκπομπή μας χαρίζουμε ένα βιβλίο σας, έτσι δεν είναι? Ναι, θα δώσουμε ένα βιβλίο. Δεν ξέρω με ποια διαδικασία γίνεται. Εμείς θα αυτό. Το κάνουμε μέσα από διαγωνισμό. Θα μου πείτε μετά, έτσι. Ναι, ναι. Θα το κάνουμε μέσα από ένα διαγωνισμό. Μόλις κλείσουμε. Και ένας τυχερός ή μία τυχερή θα κερδίσει το βιβλίο του κυρίου Δημήτρη Κοπαράνη, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από ένα μήνα. Και εκεί όλα αυτά που συζητήσαμε θα τα δει στην πράξη. Ναι, μέσα από το βιβλίο. Μακάρι να είναι και, μακάρι να το φανεί χρήσιμο και να είναι, αν είναι επαγγελματίας του χώρου. Πολύ ευχαριστώ να μιλήσουμε κιόλα, αν θέλει. Δεν μπορώ να δώσουμε τα στοιχεία μου να μιλήσουμε για κάτι που θα έχει σχέση με το βιβλίο. Θα είναι πολύ ωραίο, γιατί το βιβλίο βασικά είναι μια αφορμή για συζήτηση και για κουβέντα. Εξάλλου, εμείς σήμερα νομίζω μέσα από την κουβέντα μας αυτό αποδείξαμε, ότι μπορεί και το φαγητό να είναι απλά ένα σημείο αναφοράς για επικοινωνία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Και να, ευχηθούμε και στο μέλλον να δούμε εξαιρετικά πράγματα από εσάς. Καλημέρα, κύριε Κοπαράνη. Να είστε καλά. Γεια σας.